Αναστάτωση προκάλεσε στη διάρκεια πτήσης ένας τουρίστας, ο οποίος τελικά συνελήφθη μετά από στάση που έγινε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ο 31χρονος Πολωνός κατά τη διάρκεια πτήσης Άμστερνταμ Ηράκλειο Μπόντρουμ, έχοντας καταναλώσει όπως όλα δείχνουν άφθονο αλκοόλ, δημιούργησε προβλήματα και αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις συστάσεις των αεροσυνοδών. Είναι κάποιοι οι οποίοι πίνουν από την αρχή πριν να μπουν στα αεροσκάφος επειδή φοβούνται και πίνουν μετά και κατά τη διάρκεια της πτήσης, οπότε βγαίνουν μεθυσμένοι, μπαίνουν και στο ταξί μέσα και μπορούν να κάνουν και καμιά βρωμιά στο ταξί μέσα, βέβαια, εννοείται. Ωστόσο, δεν επρόκειτο για το μόνο περιστατικό. Πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια πτήσης από Πράγα προς Ηράκλειο, ένα ζευγάρι Τσέχων λογομάχησε έντονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεθυσμένο ζευγάρι δεν δίστασε να τα βάλει και με μέλη του πληρώματος όταν ζήτησαν να χαμηλώσουν οι τόνοι. Η ιστορία των δύο Τσέχων είχε άδοξο τέλος αφού συνελήφθησαν. Νεολαία είναι, τρελή είναι. Τα μυαλά τους είναι πάνω από το κεφάλι τους. Πίνουν και με στα αεροσκάφη. Πίνουν και στο αεροσκάφος, βέβαια. Και έχει πάνω το ένα γίνεται τρία. Σκήνες χάους εκτυλίχθηκαν τον περασμένο Μάιο κατά τη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους από το Λονδίνο με προορισμό τα Χανιά, που εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω από επεισοδιακή. Σύμφωνα με τη Βρετανική Sun, οι δύο άνδρες από το Λονδίνο είχαν εριστική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα οι αεροσυνοδοί να τους ενημερώσουν πως όταν το αεροπλάνο προσγειωθεί στα Χανιά θα τους συνόδευε η αστυνομία. Οι δύο 30χρονοι εξαγριώθηκαν ακόμη περισσότερο, χτυπώντας επιβάτες και στο τέλος την πλήρωσε ο πιλότος, καθώς τον γρονθοκόπησε ο ένας από τους δύο. Στα τέλη Ιουνίου, την πτήση από Μπέρμιγχαμ προς Ηράκλειο αναστάτωσε ένας 34χρονος Βρετανός, ο οποίος εμφανώς μεθυσμένος είχε επιθετική συμπεριφορά, φωνάζοντας και εκτοξεύοντας απειλές. Αρχικά ενημερώθηκε ο πύργος ελέγχου και στη συνέχεια η αστυνομία, που συνέλαβε τον ταραξία. Τον Ιούλιο, μια τουρίστρια συνελήφθη καθώς επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος με προορισμό τη Βρετανία και άρχισε να φωνάζει μέσα στο αεροπλάνο, ενώ μάταια το πλήρωμα προσπαθούσε να τη ζητήσει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις. Τέλος μπήκε στην ταραχώδη πτήση με τη σύλληψη της γυναίκας. Οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται για τις διακοπές τους, είτε έρχονται είτε φεύγουν, κατεβαίνουν από το αεροπλάνο και είναι ήδη μεθυσμένοι. Τον ίδιο μήνα, αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Λονδίνο-Ηράκλειο πραγματοποίησε υποχρεωτική προσγείωση στην Κέρκυρα. Δύο Βρετανοί, οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι, πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια της πτήσης, επειδή ο ένας εξ αυτών, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ούρισε πάνω στον άλλο. Εκτός από το πρόστιμο των 50.000 λιρών που τους επιβλήθηκε, τους απαγορεύτηκε να ξαναπετάξουν με την ίδια εταιρεία. Τις προάλλες, Φερρυππίν, ήταν ένας ο οποίος ήταν με το παιδί του εδώ πέρα. Το παιδί φοβήθηκε γιατί οι αστυνομικοί αναγκαστικά ήθελαν να τον πάρουν απάνω, γιατί ήταν σε αθλία κατάσταση και δημιουργήθηκε ολόκληρο θέμα στην πιάτσα. Εμείς δεν μπορούσαμε να τον βάλουμε στα μάξι, γιατί ήταν επικίνδυνος. Στις αρχές της τρέχουσα σεζόν, μια 59χρονη τουρίστρια προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης από Τελ Αβίβ με προορισμό τη Ρόδο. Η 59χρονη γαλλικής εθνικότητας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του πληρώματος και όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αστυνομικοί τη συνέλαβαν.